Κύριε Πυθέα, καλησπέρα. Το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε βεβαίως καθαρά. Είναι λοιπόν αυτό που έλεγα, ότι έχει δημιουργηθεί πολλή κουβέντα τελευταία 24 ώρα για τον Βαγγέλη τον Πλατέλα και το μέλλον του στον Άρη αυτή τη στιγμή μοιάζει αβέβαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Με τον κύριο Καρυπίδη έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Είχαμε συμφωνήσει με το που τελειώσει το πρωτάθλημα να μιλήσουμε και να κάνουμε την ανανέωση του Βαγγέλη. Mm-hmm. Κάναμε μια συνάντηση. Ο κύριος Καρυπίδης μας είπε ότι θα φύγει ένα ταξίδι στην Αμερική, θα γυρίσει και θα μιλήσουμε. Ναι. Μετά το ταξίδι στην Αμερική μιλήσαμε πάλι, αλλά τότε είχε πάρει το προπονητή, είχαν αλλάξει πολλά και έχει παγώσει το θέμα. Ναι. Βέβαια πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Ερέρα ελέγχει το ρόστερ. Απλώς δεν είμαστε ούτε για δεύτερη επιλογή, ούτε για τρίτη επιλογή για τον Άρη. Γιατί ο Βαγγέλης, όπως ξέρετε, έδωσε τη ψυχή του στον Άρη, έδωσε τα πάντα, έκανε δύο βήματα πίσω, αλλά βάσει το βοήθησε τον Άρη, όπως βοήθησε και ο Άρης τον Βαγγέλη. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι η πρώτη κίνηση που έπρεπε να γίνει ήταν να ανανέωσε ο Βαγγέλης. Γιατί στα οικονομικά τα είχαμε βρει εδώ και πάρα πολύ καιρό τον κύριο Καρυπίδη. Και από ό,τι γνωρίζω, για κάνω λάθος, διορθώστε με, νομίζω ότι και ο Παίξ είναι οικονομικά τακτοποιημένος όσον αφορά. Δεν υπάρχει μια μικρή παράπονο. Ναι, δεν έχουμε κανένα παράπονο τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Ήταν άψογος απέναντί μας πάντα. Και σε ό,τι χρειαστήκαμε ήταν άψογος. Δεν έχουμε κανένα παράπονο τέτοιο. Mm-hmm. Το μοναδικό παράπονο έχουμε είναι που θεωρούσαμε ότι η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει ήταν η ανάγκη του Βαγγέλη. Γιατί ο Βαγγέλης, όπως είδατε, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήταν από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας. Ναι. Ήταν εκεί όταν έκαιγε η μπάλα, ήταν εκεί όταν χρειάστηκε να κάνει το κάτι παραπάνω. Ναι. Και γιατί θεωρώ ότι όπως ο κ. Καρυπίδης μπήκε μπροστά και απέκτησε το Βαγγέλη, ναι. Ο κ. Καρυπίδης μπήκε μπροστά και απέκτησε το Βαγγέλη, ναι. Θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνει το ίδιο πράγμα και τώρα. Ναι. Είχατε... Κάτι τέτοιο... mm-hmm. Ναι, πείτε. Είχατε τα τελευταία 24 ώρα κάποια τηλεφωνική επικοινωνία ή εσείς ή ο παίκτης με τον κ. Καρυπίδη? Ο παίκτης είχε με τον κ. Καρυπίδη, έχουν τα συμπάθειες για σχέσεις. Απλώς δεν γίνεται να περιμένει και ο Βαγγέλης Ισαή τον Άρη, γιατί μπορεί να του πει ο Πάκο Ερέρα ότι δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο. Άρα η θέση του Άρη, και συγγνώμη που σας διακόπτω πάλι, είναι ότι είπες ο ποδοσφαιριστής να περιμένει λίγες μέρες ακόμα, τα λέτε λίγο ακόμα υπομονή. Μάλιστα. Απλώς η υπομονή έχουμε σε έχει τα ωριά, ναι. Καταλαβαίνετε. Έχετε δηλαδή, θέση. Δεν είναι 20 χρόνια να περιμένει. Ναι. Καταλάβατε αυτό, θα σας πω. Έχετε θέσει ένα deadline στην πλευρά του Άρη αυτή τη στιγμή, εσείς? Το deadline είναι σχετικό. Ναι. Deadline είχαμε και 15 Ιουνίου ότι έπρεπε να γίνει η πρόταση, δεν έγινε. Πήρε παράταση γιατί σας είπαμε ότι η προτεραιότητά μας ήταν ο Άρης. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που ακόμα έχουν περάσει ημέρες, deadline σκεπτικό, είναι σχετικό πάλι σας λέω. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να πιέσουμε παραπάνω τις καταστάσεις, γιατί καταλαβαίνω απόλυτα και τον πρόεδρο, ότι από τη στιγμή που έχει δώσει τα κλειδιά στην ομάδα στον προπονητή, είναι λογικό και ο κάθε προπονητής να θέλει να φέρει τους δικούς του παίκτες. Δεν κατηγορώ κανέναν, έτσι να το ξέρετε αυτό. Ναι, έτσι είναι. Ο καθένας στη θέση του, λογικό είναι. Όταν δεν ξέρει τον παίκτη, δεν μπορεί να έχει απέτηση να κρατήσει τον παίκτη. Ναι. Οπότε λοιπόν δεν ξέρουμε το τι θα γίνει. Απλώς στο μυαλό μας είναι ότι τελειώνουν οι μέρες. Καταλάβατε. Δηλαδή, εντάξει, κάναμε υπομονή, γιατί θέλαμε να μείνουμε στον Άρη, αλλά και η υπομονή τελειώνει. Για τον παίκτη σήμερα. Ναι, όχι, συγγνώμη, σας διακόψα, συνεχίστε και θα σας πω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε κάτι με τον Άρη, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει. Σας είπα και πάλι ότι ήταν άψογος και ο Καρυπίδης απέναντί μας όλα. Ναι. Ό,τι μας έχει υποσχεθεί. Πείτε μου. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας ένα θέμα και ένα ενδιαφέρον του Όφη για τον Πλατέλα. Ναι. Εντάξει, έχει κατά καιρούς υπάρχουν ομάδες που έχουν ακουστεί το Βαγγέλη και από το Ισραήλ έχουν ακουστεί και από την Γερμανία και από την Ελλάδα και από την Ελλάδα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα γιατί είναι κάτι το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Βαγγέλη. Ναι. Δεν μπορώ να, όταν δεν υπάρχει κάτι επίσημο στα χέρια μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε θεωρίες. Ναι, οπότε δεν υπάρχει κάτι που να απαντήσουμε. Καταλαβαίνω. Άρα... Το θέμα είναι ότι το επόμενο βήμα του Βαγγέλη πρέπει να γίνει άμεσα. Ναι. Τώρα να προσπαθήσω να μεταφράσω, αν μου επιτρέπετε, το δικό σας άμεσα μέχρι τις αρχές της εβδομάδας επόμενης ή θα πέσω έξω. Και πιο νωρίς. Άρα μέσα Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί υπάρχουν προτάσεις ήδη από ομάδες που ενδιαφέρονται. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε και εμείς τις τρενάρουμε, αλλά και αυτές μετά μας πούνε ότι δεν ενδιαφέρονται. Οπότε είναι ένα ρίσκο που παίρνουμε, καταλάβατε. Άρα δηλαδή, αν περάσει ο Σαββατοκύριακο, ρωτάω, και δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο με τον Άρη, ο Πλατέλας έχει κλείσει πόρτα. Κοιτάει αλλού δηλαδή. Ναι. Θεωρώ ότι τα έχει πει ήδη με τον πρόεδρο αυτά ο Βαγγέλης. Ναι. Γιατί σας είπα ότι έχουν άψογη σχέση.
Οπότε θεωρώ ότι τα έχουν μιλήσει ήδη και τα ξέρει και ο πρόεδρος αυτά. Μάλιστα. Οπότε δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι πάντως ένας παίχτης που μέσα σε έναν, μόλις ένα χρόνο έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στην κερκίδα και γι' αυτό δημιουργείται, κύριε Πιφέα, και όλη η κουβέντα που δημιουργείται τα τελευταία 24 ώρα. Γιατί αν ήταν άλλος ποδοσφαιριστής, μπορεί να μην γινόταν κάτι αντίστοιχο, αλλά επειδή και ο Πλατέλας ήταν ένας ποδοσφαιριστής που έδωσε πολλά, ήταν εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος του Άρη. Ο Βαγγέλης δέθηκε με τον Άρη και ο Άρης δέθηκε με τον Βαγγέλη. Δηλαδή από τις πρώτες στιγμές στη Θεσσαλονίκη που θυμάμαι, ο κόσμος αγκάλιασε, ο Βαγγέλης ήθελε να πάει στον Άρη. Γι' αυτό λόγω κατέβηκε από την Αθηνική στη Β' Εθνική και με πολύ άλλες αμοιβές από αυτές που είχε. Ναι. Γιατί θεωρούσε ότι μπορεί με τον Άρη να γίνει ο νέος ηγέτης του Άρη και να πάμε μαζί στη Σούπερ Λίγκα και να πάει ο Βαγγέλης εκεί που το αξίζει και ο Άρης που το αξίζει. Στο πρώτο σκέλος καταφέραμε. Θεωρώ ότι είδατε ότι ήταν ο ηγέτης της ομάδας. Ναι. Βοήθησε την ομάδα να ανέβει. Όλοι λένε ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης παίρνει ο Βαγγέλης, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν βοήθησαν τα άλλα παιδιά, έτσι το συζητάμε. Ο προπονητής ήταν άψογος ή ο Παύλος Μερφορίδης. Όλοι ήταν, όταν μια ομάδα, όλοι είναι η ομάδα. Ήταν ένα καλοδουλεμένο σύνολο, κύριε Πιφέα, μέσα από το οποίο αναδείχθηκε και ο Βαγγέλης ο Πλατέλας. Ο Βαγγέλης ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Είχαν φτιάξει μια ομάδα τέτοια που έλειπε αυτός ο παίκτης. Αυτό το παίκτη με προσωπικές ενέργειες του Προέδρου τον πήρε τελευταία στιγμή, τελευταία μέρα, γιατί και πάλι δεν υπήρχαν διασμίσεις σε θέμα του παίκτικών. Απλώς δεν ήθελε να ξεπεράσει το budget ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Ο πρόεδρος το πήρε πάνω του. Και το έκανε τη μεταγραφή και θεωρώ ότι δικαιώθηκε. Και δικαιώθηκαμε όλοι. Εκ του αποτελέσματος, ναι, δικαιώθηκε, σίγουρα. Αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, κύριε Πιφέα, τα έχει. Αυτά το ξέρετε καλύτερα, νομίζω, εσείς αυτό. Από εμάς. Άρα, ανακεφαλαιώνουμε και κρατάω αυτό που είπατε, ότι αν περάσει το Σαββατοκύριακο και δεν προκύψει κάτι, ο Βαγγέλης ο Πλατέλας και τα άλλα. Μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο. Μέχρι αύριο να τελειώσουμε, γιατί πρέπει να δούμε το επόμενο επαγγελματικό βήμα του Βαγγέλη. Άρα από Κυριακή το κοιτάμε το επόμενο επαγγελματικό βήμα. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Θα περιμένουμε και εμείς μαζί με εσάς τις εξελίξεις και τα νεότερα από τον Άρη. Να είστε καλά, κύριε Πιφέα. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, λοιπόν. Αυτά από τον εκπρόσωπο του Βαγγέλη, τον Βαγγέλη Πλατέλα, τον κύριο Αναστάσιο Πιφέα.